Ο Chris Beck, ως μέλος των ειδικών δυνάμεων του Αμερικανικού Ναυτικού, ήταν ένας συνηθισμένος στρατιωτικός καριέρας. Δυναμικός πολεμιστής, μαχητής που δεν το έβαζε κάτω, ένας ήρωας με μετάλλια τιμής. Όμως μέσα του έκρυβε εδώ και 20 χρόνια ένα μεγάλο μυστικό. Ο πρώην κομμάντο της επίλεκτης μονάδας διηγείται στο ηλεκτρονικό του βιβλίο με τίτλο Princess Warrior, δηλαδή πριγκίπισσα πολεμιστής, τη ζωή του ως γυναίκα, η οποία άρχισε μετά από ορμονοθεραπεία όταν αποστρατεύτηκε από τους Οϊκάδες. Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει είδηση για την κυκλοφορία του βιβλίου που περιγράφει την κρυφή ζωή του βετεράνου Chris Beck, που πέρασε 20 χρόνια προσπαθώντας να κρύψει αυτό που είναι. Δεν πιστεύω ότι η ψυχή έχει φίλο, γράφει, ελπίζοντας ότι το βιβλίο του θα βοηθήσει τον κόσμο να θεραπευτεί από το κοινωνικο-θρησκευτικό δόγμα που επιβάλλει την ύπαρξη μόνο δύο φύλων. Το νέο του όνομα είναι Kristen Beck και δεν απαρνείται το παρελθόν του. Άλλωστε, υπήρξε ένας παρασημοφορημένος Navy SEAL που υπηρέτησε το σώμα, πήρε μέρος σε 13 δύσκολες αποστολές σε όλο τον κόσμο και υπήρξε μέλος της ομάδας SEAL Team 6 που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν. Σύμφωνα με την ψυχολόγο Ann Speckhard, που έγραψε μαζί του το βιβλίο, ο Chris, που μεγάλωσε ως χριστιανός σε μια μικρή κοινότητα, ήθελε πραγματικά να γίνει κορίτσι από μικρός. Άλλωστε, καταπίεσε αυτή την επιθυμία του επί δεκαετίες στα πλαίσια της εκπαίδευσής του ως Navy SEAL και των μαχών στο Αφγανιστάν στις οποίες πήρε μέρος. Επιλέγοντας να μην αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα όλα αυτά τα χρόνια μετά την αποστράτευσή του, βρήκε το κουράγιο να πει την ιστορία του, προσπαθώντας να πρωτοστατήσει, να αφυπνίσει και να αρθεί τελικά η απαγόρευση που επικρατεί στον Αμερικανικό στρατό σχετικά με τους τρανσέξουαλ. Μετά από τη στρατιωτική συνταξιοδότηση, ο Μπέκ άρχισε να υποβάλλεται σε ορμονοθεραπεία. Έκοψε τα γένια του και άρχισε να φοράει γυναικεία ρούχα. Το ανακοίνωσε σε όλους από το διαδίκτυο με αυτή τη φωτογραφία που στέκεται μπροστά από την Αμερικανική σημαία. Ο Chris, ο τότε γεροδεμένος γενιοφόρος που πολέμησε σε Αφγανιστάν και Πακιστάν, δεν έδωσε ποτέ λαβές για αρνητικά σχόλια στο στράτευμα, γι' αυτό και οι συνάδελφοί του σήμερα έμειναν άφωνοι με την κυκλοφορία του βιβλίου του στο Amazon. Το κείμενό του αφιερώνεται σε όσους φοβούνται να δηλώσουν τη διαφιλία τους. Ο Chris διηγείται ότι έδωσε πολλές μάχες μέσα του με την κρίση ταυτότητα στα 20 χρόνια της σταδιοδρομίας του στο στρατό, πριν παραδεχτεί σταδιακά ότι είναι γυναίκα. Στα νιάτα του ήταν άριστος αθλητής, φανατικός μοτοσυκλετιστής και τελικά ήρωας πολέμου για τους συμπατριώτες του. Οι σχέσεις όμως με το άλλο φύλο δεν τον άφηναν ικανοποιημένο. Έρευνα του 2011 από τον Παναμερικανικό Σύλλογο Ομοφυλόφιλων εκτιμά ότι το 20% όλων των Αμερικανών που υπηρετούν στο στρατό είναι γκέι και ζητούν δικαιωματικά να μπορούν να ντύνονται γυναίκες ακόμη και αν δεν έχουν υποβληθεί σε αλλαγή φύλου. Για χρόνια ο Chris είχε απενεργοποιήσει τη σεξουαλικότητά του, όπως λέει, ζώντας ως πολεμιστής, καταπιέζοντας όμως τον εαυτό του, την ίδια του τη φύση. Σήμερα διαχειρίζεται το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Healing στη Φλόριντα, όπου παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους Αμερικανούς βετεράνους πολέμου.